Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι υπουργοί, καλημέρα. Σε αυτό το νομοσχέδιο ένα πράγμα που άκουσα εγώ, θα πω και ποια άλλα άκουσα, είναι πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς. Σχεδόν πρωταγωνίστησε σε αυτό. Τι επικοινωνιακό το είπανε, τι αιμοστατικό το είπανε, τι φεδρό το είπανε, τι ανεφάρμοστο το είπανε. Όλα τα είπανε. Γιατί άραγε. Δεν μπορώ, κύριε, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, λίγο να συνεχίσω. Συστηματικά βεβαίως, εκτός από εξαιρέσεις, ιδιαίτερα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αρνήθηκαν να αναφερθούν στα συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου. Και κάνω μία πρόβλεψη. Όταν φτάσουμε στα συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου, θα παρακολουθήσουμε όλοι ότι πολλά από αυτά που αναμφισβήτητα είναι θετικά και προθετικά, πολλές πλευρές της αντιπολίτευσης θα τα ψηφίσουν. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι απολύτως εμφανές ότι πέρα από το στρατηγικό αδιέξοδο που βρίσκεται ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, και θα πω μερικά πράγματα στο τέλος γι' αυτό, υπάρχει επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε αυτή τη χώρα. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Είναι λίγο να έχουν αποδοθεί, όπως δήλωσε πρόσφατα σε εφημερίδα ο επικεφαλής του Σώματος της Επιθεώρησης Εργασίας, είναι λίγο να έχουν αποδοθεί 24 εκατομμύρια από παρεμβάσεις σε εργατικές διαφορές στους εργαζόμενους. Είναι λίγο. Είναι λίγο αυτά τα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μεροκάματα, απλήρωτη εργασία που με αυτές τις παρεμβάσεις επιστράφηκαν. Είναι λίγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εγώ δεν θα μπω στα πολλά νομικά και στις ανακοπές και σε όλα αυτά τα πράγματα που νομίζω ότι έγινε φανερό, ότι είναι κάποιες διαδικασίες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Αλλά να δούμε τα βήματα. Για να τα δούμε λιγάκι. Είναι λίγο ότι θεσπίζεται η υποχρέωση του εργοδότη επιτέλους στα οικοδομικά και τεχνικά έργα να αναγγέλει ηλεκτρονικά το απασχολούμενο προσωπικό, ή αλήθεια δεν ξέρουμε τι πάρτι γινότανε σε αυτό το επίπεδο. Είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο το ότι ενισχύουμε τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική νομοθεσία. Είναι κίνητρο ή αντικίνητρο αυτό? Για ποιους είναι αντικίνητρο? Για ποιους είναι αντικίνητρο, επειδή μας λέτε ότι είναι κατασταλτικό, λέει, το νομοσχέδιο? Για να καταλάβω δηλαδή. Δηλαδή το ότι μία επιχείρηση, και ευτυχώς υπάρχουν επιχειρήσεις σε αυτή τη χώρα που τηρούν την εργατική νομοθεσία, δεν είναι κίνητρο λοιπόν για τις επιχειρήσεις να τηρούν την εργατική νομοθεσία προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα? Ή θέλετε να συνεχιστεί το πανηγύρι, οι συγκεκριμένες, οι όποιες επιχειρήσεις οι οποίες συστηματικά παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία να συνεχίζουν να έχουν αυτές τις προσβάσεις και τα κονέ που δεκαετίες τώρα τα χρησιμοποιούν? Δεν μπορώ, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Πραγματικά χάνεται ο ηρμός της σκέψης μου. Σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, σε λίγο. Συγγνώμη, κύριε Μαντάκη. Ναι. Εντάξει. Είναι λίγο αυτό το κίνητρο για τις επιχειρήσεις που πράγματι θέλουν να είναι συνεπείς με την εργατική νομοθεσία? Και βεβαίως, για αυτές που δεν είναι συνεπείς με την εργατική νομοθεσία, ναι, θα αποκλείονται από το δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι μια καθαρή θέση και είναι η επόμενη μέρα. Είναι λίγο το ότι ρυθμίζουμε και θα πάρουμε όλα τα μέτρα αυτό να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό την από πριν δήλωση ηλεκτρονική για την υπεροριακή απασχόληση. Εδώ έχουν εκφραστεί πάρα πολλές αντιρρήσεις. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές από την πλευρά του Υπουργείου και έχει υποθεί πάρα πολλές φορές ότι θα φτάσουμε στο σημείο, και θα φτάσουμε στο σημείο με ένα SMS και η πιο μικρή επιχείρηση να μπορεί να δηλώνει
τις υπερορίες και θα είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα. Και εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε, εάν υπάρχει δυσκολία, να το βελτιώσουμε ακόμη παραπάνω. Είναι λίγα όλα αυτά. Είναι λίγο το ότι αυτή η περίφημη διαταγή πληρωμής μπορεί να είναι πια πολύ πιο προσβάσιμη, πολύ πιο άμεση στον εργαζόμενο. Διότι όλα τα υπόλοιπα υπήρχαν είτε έτσι είτε αλλιώς. Και οι ανακοπές και το ένα και το άλλο. Δεν τα ξέρω καλά τα νομικά. Αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπήρχαν. Το γνωρίζουμε από την κοινωνική μας εμπειρία αυτό. Είναι λίγο το ότι μειώνεται το κόστος της δίκης για τους εργαζόμενους. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχει το δικαστικό σύστημα να ανταποκριθεί με ταχύτητα. Όμως εδώ κάνουμε μία νομοθετική παρέμβαση του αέρα, λέει. Okay. Να μην κάνουμε τίποτα. Να το αφήσουμε έτσι. Να μην κάνουμε μία προσπάθεια συστηματική αυτές οι υποθέσεις να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα. Να μην το κάνουμε, να τα αφήσουμε. Αλλά το να τα αφήσουμε έχει επιπτώσεις. Το να το προσπαθήσουμε, να το κάνουμε, να το υλοποιήσουμε, θα έχει αποτελέσματα. Και είναι λίγο αυτό το οποίο και με πρωτοβουλία του ΚΚΕ ψηφίσαμε και το κατοχυρώνουμε ακόμη περισσότερο τώρα για τη μονομερή βλαπτική μεταβολή. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε από την κοινωνική μας εμπειρία όλοι τι πάρτι γινόταν σε αυτό. Είναι τιμωρητικό άραγε αυτό για τις επιχειρήσεις? Ή μήπως είναι ενισχυτικό, το επαναλαμβάνω, για τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να λειτουργήσουν με κανόνες επιτέλους σε αυτή τη χώρα? Και πάω παρακάτω. Η επέκταση δικαιωμάτων, όπως η επέκταση από την προστασία της απόλυψης λόγω μητρότητας και στις γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία υιοθεσίας ή εμπλέκονται στη διαδικασία της παρέντες μητρότητας, δεν είναι επέκταση δικαιωμάτων? Το ότι θεσπίζεται ειδική άδεια και για νέα νοσήματα, όπως για παιδιά με βαριά νοητική υστέρηση, δεν είναι επέκταση δικαιωμάτων στους γονείς? Το ότι κατοχυρώνονται αυτά λοιπόν τα δικαιώματα, δεν είναι προς τη θετική κατεύθυνση? Γι' αυτό ξαναλέω ότι όταν φτάσουμε στο συγκεκριμένο, θα είναι πραγματικά δύσκολο να εξηγήσετε όσοι ψηφίσετε αντίθετα, γιατί δεν ψηφίζετε αυτές τις θετικές διατάξεις. Εγώ πιστεύω, ειλικρινά το πιστεύω, ότι πολλές από αυτές, πολλές θετικές διατάξεις θα ψηφιστούν. Και πάω λίγο στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης. Και θα αναφερθώ μόνο σε δύο ζητήματα, γιατί νομίζω ότι και ο αρμόδιος υπουργός θα δώσει απαντήσεις. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να λέμε τη μισή αλήθεια είναι μάλλον ένα πράγμα το οποίο δεν βοηθάει το δημοκρατικό διάλογο. Ο προηγούμενος ομιλητής, σε σχέση με την έκθεση του Ινστιτούτου των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, είπε μόνο ένα κομμάτι της αλήθειας. Εγώ είχα σκοπό να πω και τα δύο. Και το ότι το 1/4 των επιχειρήσεων έχει δυσκολία στις εισφορές, αλλά και το άλλο στοιχείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε σχέση με την... Το γράφει και η Καθημερινή. Ο τίτλος της είναι, έχοντας τη φωτογραφία και του κυρίου Πετρόπουλου, «Σε δεινή θέση παρά τις μικρότερες εισφορές». Διαψεύδεται λοιπόν εδώ πανηγυρικά, μα πανηγυρικά, όλη αυτή η προπαγάνδα, η οποία έλεγε ότι έχουν εισφορές εκτιναχθεί σε απίστευτα ύψη και δεν υπάρχει καμία μείωση των εισφορών. Το 75,7% των επιχειρήσεων λοιπόν δηλώνει, το διαβάζω την Καθημερινή και θα καταθέσω και τα σχετικά στοιχεία, πως καταβάλει μικρότερες οι ίδιες εισφορές με αυτές που πλήρωνε το 2016. Μάλιστα, σε επίπεδο πολύ μικρών επιχειρήσεων, χωρίς προσωπικό και με χαμηλό τζίρο, το ποσοστό αυτό αυξάνεται φτάνοντας ακόμη και το 79,2%. Υπάρχει λοιπόν η μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Και είναι σωστό για το δημοκρατικό διάλογο να λέμε όλες τις πλευρές. Και να πω... Ναι. Καταθέτω λοιπόν αυτά τα στοιχεία, αν μου επιτρέπετε, και συνεχίζω και αναφέρομαι στο εξής. Λέτε και επαναλαμβάνετε ότι με αυτό το νομοσχέδιο κόβονται οι επικουρικές συντάξεις.
Ακούω κάτι νούμερα, 40%, πριν άκουσα 30% ότι κόβονται οι κύριες συντάξεις. Έχουμε πει χίλιες φορές ότι το ταβάνι είναι στο 18%, τίποτα, εκεί 30, 40, 50, ο καθένας λέει ό,τι νούμερα θέλει. Δεν γίνεται έτσι όμως διάλογος και δεν γίνεται έτσι να ενημερώσουμε στα σοβαρά τους πολίτες. Να πούμε και το ένα, να πούμε και το άλλο όμως. Λοιπόν, είναι δύσκολο, δύσκολο στοίχημα η δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Ευτυχώς, και το θυμίζω αυτό, μόνο το 2%, το διάβασα πρόσφατα στην Καθημερινή, προσφεύγουν στη ιδιωτική ασφάλιση. Η εμπιστοσύνη του κόσμου στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση είναι ψηλή και θα γίνει ακόμη ψηλότερη. Και το αποδεικνύει αυτό τα πρώτα δείγματα και από την ίδια την διαδικασία του ΕΦΚΑ που βγάζει, παρά την πρόβλεψη για μείον 400 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πετρόπουλε, ένα πλεώνασμα συν 350 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λίγο αυτό. Σε ένα εγχείρημα που όλοι ψέλανε από το πρωί ως το βράδυ την ταφή του. Ότι θα αποτύχει, θα είναι ενταφιασμένο, είναι το ένα, είναι το άλλο. Τότε στείνεται ένας ξεκάθαρος δρόμος σε αυτό, είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Είμαστε όμως σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι, είμαστε. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το νομοσχέδιο τι κάνει σε σχέση με τις επικουρικές, είναι ότι αποκαθιστά τη σχέση ανταποδοτικότητας εισφορών και συντάξεων. Αυτό κάνει η συγκεκριμένη διάταξη. Δηλαδή παίρνει υπόψη της και άλλο, όλο το ποσό των εισφορών των εργαζομένων. Και φέρνει αποτελέσματα αυτό σε συγκεκριμένους κλάδους. Βελτιώνει δηλαδή την ανταποδοτική δυνατότητα σε κλάδους όπως, σε κατηγορίες όπως η δημοτική και η κοινοτική υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ, οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι ναυτικοί, οι χημικοί κλπ. Είναι όλα καλά? Όχι βεβαίως. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας και όλα αυτά. Αν όμως, για να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, εάν έμενε ο προηγούμενος νόμος, ο οποίος θυμίζω ότι το 2014 με οριζόντια περικοπή με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος μείωσε 5,2% τις επικουρικές συντάξεις, ξέρετε που θα φτάναμε σήμερα για τις συντάξεις από το 2014 και μετά, σε μειώσει του 50%. Εμείς με το νόμο 4378 του 2016 προστατεύσαμε το 90% των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης που αθρηστικά έπαιρναν κύρια και επικουρική σύνταξη 1.300 ευρώ. Συνεπώς, στο ασφαλιστικό σύστημα έχουμε μία εικόνα δύσκολη, παραμένουμε σε μεγάλη δυσκολία, ειδικά όσο η ανεργία παραμένει υψηλή, παρά την πολύ μεγάλη δουλειά που έχουμε κάνει, αλλά υπάρχουν και θετικές ενδείξεις και, εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη διάταξη είναι προς το συμφέρον των συνταξιούχων και όχι αντίθετα, βελτιώνει, δεν αφαιρεί. Και επιπλέον λέτε ότι δεν δίνονται, λέει, επικουρικές συντάξεις. Παραλάβαμε 130.122 εκκρεμότητα σε επικουρικές συντάξεις στις 3/12 του 2014. Πόσες είναι σήμερα, τον Ιούλιο? 123.078 αιτήσεις επικουρικές, λιγότερες από αυτές που παραλάβαμε. Στο ενδιάμεσο όμως δώσαμε 58.090 επικουρικές συντάξεις. Διότι δεν έμεινε το ίδιο όπως ήταν όταν παραλάβαμε, υπήρξαν και νέες αιτήσεις. Οι νέες αιτήσεις μετά την 1η-1η-15 είναι 60.000. Λέμε ότι είναι, ότι κάναμε θρίαμβο σε αυτό? Όχι. Λέμε όμως ότι προχωρήσαμε και ότι δεν είναι αλήθεια ότι δεν δίνονται επικουρικές συντάξεις. Πώς να το κάνουμε? Τέλος, κυρία Υπουργέ, κλείνω με αυτό. Θα ήθελα να πω μία παρατήρηση σε ένα συγκεκριμένο άρθρο που το διάβασα και το ξαναδιάβασα και νομίζω ότι έχει κάποια ζητήματα. Είναι το άρθρο 45, αν μου επιτρέπετε, όπου ορίζεται ότι οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή επέλθει στη σύμβαση εργασίας από απόφαση του εργοδότη, η οποία ελήφθη κατά παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 4, είναι άκυρη διατηρούμενο του δικαιωμάτων του άρθρου
7 του νόμου 2.21.12 του 1920. Αυτό που δεν προσδιορίζεται είναι η ουσιαστική μεταβολή. Δεν προσδιορίζεται. Και επιπλέον σε ένα χώρο εργασίας μπορεί να έχουμε 2-3 εργαζόμενους που να έχουν διαφορετική αντίληψη του ποια είναι η ουσιαστική μεταβολή. Παραδείγματος χάρη στο χρόνο εργασίας ή σε άλλα ζητήματα. Συνεπώς, σας προτείνω αυτό το άρθρο, νομίζω ότι χρειάζεται να το ξαναδείτε, διότι δεν είναι σαφές. Και αν μου επιτρέπετε, τέλειωσα κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για το χρόνο σας. Δεν μπόρεσα να πω τίποτα για το γενικό κλίμα. Θέλω όμως να κλείσω με αυτό και αν μου επιτρέπετε και λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας σε αυτό τον τομέα και της επαγγελματικής μου ενασχόλησης. Λέω για το άρθρο 25. Στο άρθρο 25 κάνουμε ένα πολύ σοβαρό πράγμα για τους ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα. Τι κάνουμε? Τους δίνουμε τη δυνατότητα κοινωνικής επανένταξης, μην κόβοντας το επίδομα το οποίο παίρνουν, εάν καταφέρουν να ενταχθούν και να μπορέσουν να δουλέψουν ένα εξάμηνο, ένα χρόνο κτλ. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα που έχουν σοβαρά ψυχικά νοσήματα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό άρθρο και δείχνει ότι μέσα στο συνολικό σχέδιό μας, και φαντάζομαι ότι θα υπερψηφιστεί και από όλες τις πλευρές, το να δείξουμε με συγκεκριμένο τρόπο πώς εννοούμε την κοινωνική ευαισθησία είναι πολύ πολύ αποτελεσματικό. Ευχαριστώ πολύ.